Δροτζάκη, υπάρχει μια έντονη φημολογία για ειδικό τέλος όπως έχει μπει στα ακίνητα και στα ακόμα και στα αγροτεμάχια. Καλό είναι αυτή η φημολογία να σταματήσει εδώ που μόλις ξεκίνησε. Διότι αν οι κύριοι του Υπουργείου Οικονομικών έχουν σκοπό να βάλουν τα φόπλακα στον αγροτικό κόσμο της Ελλάδος, μάλλον έχουν διαλέξει λάθος τρόπο. Εάν θέλουν να εισπράξουν από τους αγρότες και από τα αγροτεμάχια, υπάρχει λύση. Να στηρίξουν την αγροτική παραγωγή. Να φροντίσουν να διασφαλίσουν καλύτερα τιμές στα προϊόντα, ούτως ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη παραγωγή, να εισρεύσει χρήμα και στην αγορά και στο κράτος. Με αυτόν τον τρόπο, που δεν θα τον επιτρέψουμε σε καμία των περιπτώσεων, δεν θα πληρώσει κανένας αγρότης ειδικό τέλος για τα αγροτεμάχια, ας τους εξαιρέσουν όπως κάνουν με πολλούς μεγάλους επιχειρηματίες, για να μην μπούμε σε συγκεκριμένους χώρους, γιατί μάλλον ότι δεν θα καταφέρουν να το περάσουν. Δεν θα πληρώσει κανένα ειδικό τέλος για το αγροτεμάχιο που παλεύουμε να το κρατήσουμε με νύχια και με δόντια αυτή την εποχή, μέσα στην κρίση, με τιμές στα προϊόντα πραγματικά εξευτελιστικές, που δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε το κόστος παραγωγής, όχι να πληρώσουμε και έξτρα φόρο. Έχει ξεκινήσει παράλληλα και μια συζήτηση γιατί θα αλλάξει το φορολογικό νομοσχέδιο για τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών. Αυτή τη συζήτηση περιμένουμε να καταλήξει κάπου, να δούμε τι σχεδιάζουν και από εκεί πέρα να πάρουμε θέση και να πούμε και εμείς τη δική μας άποψη. Γιατί φημολογείται ότι θα μας αντιμετωπίζουν πλέον σαν επιτεδευματίες, σαν εμπόρους. Δεν νοείται σε καμία περίπτωση η παραγωγική τάξη να θεωρηθεί ότι κάνει εμπόριο και να αντιμετωπίζεται φορολογικά με τον ίδιο τρόπο. Τους ακούμε τώρα εδώ και 2 χρόνια να λένε ότι η έξοδο της Ελλάδας από την κρίση θα έρθει μέσα από την παραγωγική διαδικασία, από την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, όχι η ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα θα έρθει, ούτε η έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, θα βουλιάξουμε απλά κι εμείς μαζί με την Ελλάδα.